Γεια, έφτιαξε εδώ αυτήν την εκπομπή Mind Food, τροφή μυαλού. Γιατί όπως το σώμα μας χρειάζεται καλή τροφή, έτσι χρειάζεται και το μυαλό. Τι είναι αληθινό, τι είναι αληθινό. Έχετε ποτέ σκεφτεί πως ό,τι θεωρούμε αληθινό είναι η δικιά μας πραγματικότητα? Και πολλές φορές οι πεπιθήσεις μας δημιουργούν ένα κόσμο γύρω μας και σταματάμε να βλέπουμε οτιδήποτε δεν έχει να κάνει με τη δικιά μας αλήθεια και βλέπουμε μόνο τη δικιά μας αλήθεια. Και αυτό το πράγμα γίνεται λίγο σε προσωπικό επίπεδο και λέει αυτός είναι στον κόσμο του, αλλά επίσης γίνεται μπορεί όλη η γη αυτή τη στιγμή να είναι σε μια πραγματικότητα που να μην έχει καταλάβει ποια είναι η πραγματική αλήθεια. Και τώρα δεν λέω περίεργα πράγματα, συνωμοσιολογίες και τέτοια πράγματα, awakening. Απλώς μιλάμε για απλά πράγματα που μπορεί σαν ανθρωπότητα να κάνουμε λάθη. Τεράστια λάθη μπορεί να κάνουμε. Δηλαδή, σκεφτείτε το 1500 θεωρούσαν ότι η γη είναι επίπεδη. Δηλαδή, αν έλεγε σε κάποιον, μα είναι στρογγυλή, θα σου έλεγα τι λέει ρε φλάκα. Σκεφτείτε πόσα πράγματα μπορεί στις μέρες μας να τα θεωρούμε δεδομένα και να είναι εντελώς ανάποδα. Να μην μπορούμε να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή πώς είναι πραγματικά. Και μια πολύ ωραία ερώτηση που μου αρέσει πολλές φορές να κάνω είναι η εξής. Είναι, τι δεν βλέπω, τι μπορεί να υπάρχει που οι επόμενες γενιές θα μας δουλεύουν και θα μας κοροϊδεύουν, θα λένε τι βλάκες που ήταν αυτοί. Και όταν κάνεις αυτή την ερώτηση, το μυαλό αρχίζει και παίρνει περίεργες στροφές και αρχίζει και σκέφτεται πράγματα. Θα πρότεινα γενικότερα να έχουμε αυτό το πνεύμα ανοιχτού μυαλού, ιδίως σε αυτήν την εποχή που πράγματα αλλάζουν πολύ γρήγορα και σκέψεις, ιδέες καταραίουν, δηλαδή γενικότερα πράγματα που θεωρούσαν πολύ δεδομένα αλλάζουν γρήγορα και πρέπει να είμαστε λίγο έτοιμοι να τα αποδεχτούμε αυτά και αν όχι να τα αποδεχτούμε να τα να πούμε okay, τι είναι αυτό, μήπως είναι έτσι, μήπως είναι αλλιώς, δηλαδή να είμαστε ανοιχτό μυαλί σε τέτοια θέματα, γιατί απλώς αν δεν το κάνεις αυτό, δεν είσαι ανοιχτόμυαλος και σου έρθει κάτι απότομα, είναι πολύ πιο δύσκολο να πας ένα βήμα παραπέρα. Ενώ όταν είσαι ικανός, όχι να δέχεσαι τα πάντα με κλειστά τα μάτια, δεν λέω αυτό το πράγμα, αλλά να έχεις κριτική σκέψη. Το πιο σημαντικό πράγμα που μας λείπει στις μέρες μας είναι η κριτική σκέψη. Κριτική σκέψη είναι που έφυγε από όλα τα πράγματα. Χρειαζόμαστε κριτική σκέψη. Στα πάντα χρειαζόμαστε. Δεν θα πω για πολιτική και για τέτοια θέματα. Εννοείται, εκεί πέρα το πιο σημαντικό. Αλλά και στην καθημερινότητά μας. Στο φαγητό που τρώμε. Στο τι μας κάνει αυτό που τρώμε. Γιατί τρώμε αυτό που τρώμε. Είναι αληθινό αυτό που τρώμε. Είναι ολόκληρο. Είναι φυσικό. Το τρώγανε οι προγόνοι μας. Είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει να έχουμε περισσότερη υγεία. Είναι κάτι που μας. Δεν ξέρω. Πρέπει να κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις και να καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι όλα τα πράγματα το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, υπάρχουν επιλογές που κάνουμε και πρέπει να τις κάνουμε έξυπνα. Τώρα, σχετικά με το θέμα της αλήθειας, θέλω να γράψετε ερωτήσεις από κάτω, πράγματα που θεωρείτε ότι ίσως τα θεωρούν δεδομένα, αλλά δεν είναι δεδομένα. Τώρα, υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι θέμα debate και αν είναι κάποιο ωραίο θέμα θα το κάνουμε σε άλλο βίντεο. Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε ότι το αν είμαστε μόνοι στο σύμπαν ή όχι. Αν ο άνθρωπος εξελίχθηκε στη γη σύμφωνα με τη δαρβινική θεωρία ή αν ο άνθρωπος φυτεύτηκε στη γη ή αν είναι ένα πείραμα ή δεν ξέρω τι. Και θέλω να κάνετε τέτοιες ερωτήσεις, να θέσετε τέτοια θέματα που ίσως αναλύσουμε σε αυτήν την εκπομπή στα Mind Food, γιατί γενικότερα τα Mind Food, οτιδήποτε μας κάνει να σκεφτούμε λίγο παραπάνω και να βάλει μπρος την κριτική μας σκέψη, είναι καλά. Και έχω σκοπό να κάνω τέτοια πράγματα γιατί είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε, να χρησιμοποιούμε αυτό εδώ το πράγμα που έχουμε ανάμεσα στα αυτιά μας. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά. Φίλια πολλά. Καλή δύναμη σε όλους. Γράψτε σχόλια από κάτω. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και μοιραστείτε με τους φίλους σας για να γράψουν και αυτοί τα δικά σας, να γράψουν και αυτοί τις δικές τους προτάσεις για βίντεο περίεργα έτσι, με πράγματα που θεωρούμε δεδομένα, αλλά ίσως δεν είναι. Αυτά. Να είστε καλά, φίλια πολλά. Καλή δύναμη σε όλους. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια! Yeah! Yeah!